τη μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των λιμανιών, για τα οποία έχει την ευθύνη ανάπτυξης, παρουσίασε την Τρίτη αντιπροσωπεία του Ταμείου υπό τον πρόεδρο Άρη Ξενοφώ σε ειδική σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας υπό τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Νεκτάριου Σαραντορινιού, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας. Είχε προηγηθεί μία μέρα πριν η σύσκεψη του Υπουργού με τους Προέδρους των Οργανισμών Λιμένων, σύσκεψη στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, Χρήστος Ηλιάδης. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε παραχωρήσεις χρήσεων, να βρεθούν ιδιώτες οι οποίοι θα επενδύσουν το βασικό σε υποδομές και θα φέρουν φορτία, αναπερίπτωση, θα προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον έσοδα για το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη συζήτηση, διαπιστώθηκαν οι μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης των λιμανιών της Ελλάδας βάσει των δραστηριοτήτων τους και της γεωγραφικής τους θέσης. Ιδιαίτερα σημειώθηκε το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται πλέον για τα λιμάνια της Ελλάδας μετά τη θετική ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιοποίησης των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και κυρίως με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει το λιμάνι του Πειραιά. Παρουσιάστηκε μια μελέτη γενικότερη που έγινε από το ΤΑΙΠΕΔ. Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ μας υποσχέθηκε όλους ότι θα έρθει στα λιμάνια να κάνουμε κατηδίαν συζητήσεις για θέματα αξιοποίησης του κάθε λιμανιού ξεχωριστά. Είμαστε στην αναμονή και εμείς στην Καβάλα. Εμείς έχουμε σχεδιασμό για συγκεκριμένες παραχωρήσεις χρήσεων. Έχουμε καταθέσει ένα εκτενές κείμενο στο Υπουργείο Ναυτιλίας πριν από 1,5 μήνα περίπου. Είμαστε στην αναμονή. Επιβεβαιώθηκε επίσης πλήρως η νέα πολιτική της κυβέρνησης ότι στο εξής οι αξιοποιήσεις των λιμανιών θα γίνονται με την διαδικασία των παραχωρήσεων δραστηριοτήτων για να μην δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Χρήστος Ηλιάδης τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι σημαντικό ότι η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε και συμφώνησε με τους δανειστές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη αξιοποίηση δια της ολοκληρωτικής παραχώρησης λιμένων όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Πειραιά με πόλη συμμετοχών. Έτσι και για την Καβάλα μιλάμε πλέον για ένα μοντέλο παραχώρησης συγκεκριμένων χρήσεων και ανάπτυξης συγκεκριμένων επενδύσεων. Πέρσι το 2017 ήταν μια σημαντική χρονιά για το μέλλον των λιμένων διότι ξεκαθάρισε ένα ομιχλώδες τοπίο που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια μη γνωρίζοντας ουσιαστικά αν και πώς θα αξιοποιηθούν τα λιμάνια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε και ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον των λιμένων μας. Πέρσι το 2017 ξεκαθάρισε, υπήρχε η πρόταση της κυβέρνησης, όχι πρόταση, η απόφαση της κυβέρνησης η οποία έγινε και δεκτή από τους εταίρους σύμφωνα με την οποία σταματάει η διαδικασία αξιοποίησης των λιμένων κατά το πρότυπο των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, δηλαδή με παραχώρηση μετοχών. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και από εδώ και πέρα η αξιοποίηση θα είναι μέσω παραχωρήσεων χρήσεων